984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Υποχωρεί από σήμερα Δευτέρα, 20 του Δεκέμβρη, το βαρομετρικό χαμηλό, καθώς ολοκλήρωσε τον κύκλο του, αν και θα μείνει το κρύο. Περαιτέρω βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη, ενώ Τετάρτη και Πέμπτη αναμένονται πολύ καλές θερμοκρασίες στην Κρήτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα. 72χρονη στο Ηράκλειο κατήγγειλε στις αρχές ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από το σύζυγό της 78 χρόνων που φέρεται να τη χτύπησε με κοντάρι ελαιοχρωματισμό. Ο ηλικιωμένος μετά τη μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του συνελήφθη. Στην Ανακρίτρια σήμερα οι 4 νεαροί, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα μετά από αστυνομική επιχείρηση στη συνοικία του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκαν σχεδόν 1 κιλό χασίς, ανοβολικά σκευάσματα αλλά και ποσότητα κοκαίνης. Στην Ανακρίτρια ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη πριν από μερικές ημέρες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, καθώς μετά από έφοδο που έκανε η αστυνομία σε χώρους που χρησιμοποιεί, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ένα καλάσνικο αλλά και διάφορα ευρήματα που φέρονται ως αρχαία. 2 αυτοκίνητα καήκαν τα ξημερώματα στην Αγία Πελαγία στο Ηράκλειο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα με ανοιχτό και αυτό το εμπρισμό. Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα με 6 υπαλλήλους της υπηρεσίας. Σε καφενείο των Χανίων έγιναν οι πρώτες συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας για παράνομο τζόγο τη φετινή εορταστική περίοδο. Με χειροπέδες κατέληξαν ο υπεύθυνος του καταστήματος και 5 ακόμα άτομα κατασχέθηκαν 6.380 ευρώ. Ανησυχία στη διεθνή κοινότητα από την εξάπλωση της Όμικρον. Η Ολλανδία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που μπαίνει από σήμερα και μέχρι τις 14 Ιανουαρίου σε σκληρό lockdown. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στη Βρετανία, μέτρα και περιορισμοί σε Γερμανία και Γαλλία. Για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, όπου καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων, εκφράζονται φόβοι πως θα επαναληφθεί το σκηνικό των περσινών Χριστουγέννων. Στη Ρωσία, η επικεφαλής της Ρυθμιστικής Αρχής Προστασίας της Υγείας του Καταναλωτή, σε συνέντευξή της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα να οδηγηθεί εκ νέου σε κλείσιμο των συνόρων της εξαιτίας της πανδημίας. Στη Βιέννη δεν έλειψε η ένταση σε διαδήλωση κατά του lockdown για τους ανεμβολίαστους. Συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών κατά του εμβολιασμού και αστυνομικών σημειώθηκαν στο Λονδίνο. Έως την Τετάρτη οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης στην Ελλάδα για τα μέτρα Χριστουγέννων πρωτοχρονιάς. Στο τραπέζι, από τη στιγμή που οι ανεμβολίαστοι θα παραμείνουν αποκλεισμένοι από κάθε δραστηριότητα μέσα στις γιορτές, οι εμβολιασμένοι να εισέρχονται σε χώρους εστίασης μόνο με τεστ, ώστε να μην υπάρξει απότομη αύξηση κρουσμάτων κατά την εορταστική περίοδο. Νέα ψηφιακή πλατφόρμα embolia.gatri.org.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να βρουν γιατρούς που πραγματοποιούν εμβολιασμούς κατοίκων αλλά και στα ιατρεία τους, δημιούργησε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην επιτάχυνση του εμβολιασμού του προγράμματος, του εμβολιαστικού μάλλον προγράμματος και στην διευκόλυνση των πολιτών. Παράλληλα, επισημαίνει ότι για άλλη μια φορά είναι άμεσος ο εμβολιασμός, θα πρέπει να είναι άμεσος ο εμβολιασμός όλων των πολιτών, ώστε να προστατευθούν έναντι και της νέας μετάλλαξης όμικρον, η οποία αναμένεται να επικρατήσει και στη χώρα μας, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα. Δωρεάν είναι ο κατοίκων εμβολιασμός, επαναλαμβάνει το μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, συντονιστής των γιατρών Νίκος Λαθουράκης, μιλώντας στον 984, με τον ιατρικό κόσμο να εξετάζει για τις επισκέψεις του ποια είναι η κατάσταση της υγείας του πολίτη που θα εμβολιαστεί. Στα 26 ανέβασε τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον στην Ελλάδα ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής Θεοκλής Σαούτης, μιλώντας στην διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αθηνών για τις εξελίξεις από την πανδημία COVID-19. Οι μολύνσεις από τη νέα μετάλλαξη εντοπίζονται σε Κρήτη, Λακωνία, Αττική, με κάποιες από αυτές να είναι ορφανές, δηλαδή να μην σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό ή συρροή. Αυτό σημαίνει σημείωση πως η μετάλλαξη έχει περάσει πλέον στην κοινότητα. Οι περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί θα είναι υπό συνεχή παρακολούθηση ώστε να αξιολογηθεί με ελέγχους ή οποιαδήποτε μεταβολή στην τοπική διασπορά που οφείλεται αυτή και αν είναι η όμικρον, με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση και ο κόσμος να προλάβει να εμβολιαστεί.
127 σήμερα οι ασθενείς στα νοσοκομεία της Κρήτης, από τους οποίους σε κλινικές COVID-98 και 29 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με τους 25 διασωληνωμένους. Το μεγαλύτερο βάρος των νοσηλείων σηκώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με συνολικά 40 ασθενείς και ακολουθεί το Νοσοκομείο Χανίων με 33. Εξιτήριο από την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων των παιδιών ηλικίας 6,5 και 12 ετών που νοσηλεύονταν με κορονοϊό. Συγκλονιστική μαρτυρία ακροάτριας του 1984 στην εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη σήμερα για το πώς το σύστημα δημόσιας υγείας εν μέσω πανδημίας αδυνατεί να προσφέρει τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προκειμένου άνθρωποι που μεταφέρονται στο νοσοκομείο για ιατρικές πράξεις ως κατάκητοι και εντελώς ανήμποροι γι' αυτό εξυπηρέτηση να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αποτέλεσμα, όπως είπε η ακροάτρια, δεκάδες οικογένειες να υφίστανται οικονομική αιμορραγία αφού η μίσθωση ιδιωτικού ασθενοφόρου είναι δαπανηρή με βάση τη χιλιομετρική απόσταση από το νοσοκομείο στην οικία. Χώρια που η έλλειψη ικανού αριθμού ιδιωτικών ασθενοφόρων και τα μέτρα COVID στα νοσοκομεία οδηγούν σε πολύ ωραία αναμονή, σε βραχεία νοσηλεία μόνο στους κατάκητους ανθρώπους μέχρι να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Έκτακτη αεροδιακομιδή δύο ατόμων από το νοσοκομείο Βενιζέλιο του Ηρακλείου στην Ευρωχειρουργική Κλινική του Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών 401. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα άνδρα και μία γυναίκα με εκτεταμένο εγκεφαλικό ανέβρισμα με αιμορραγία. 10.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους από σήμερα και για όλο το διάστημα των εορτών και θα πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους όσον αφορά στην τάξη και στην ασφάλεια αλλά και στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, όπως δήλωσε το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Να ανακαλυφθούν όλες οι άδειες των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ την περίοδο των εορτών, ζήτησε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της περίοδου αναφορικά με την ταχεία έκδοση των συντάξεων και την αντιμετώπιση άλλων εκκρεμωτήτων των ασφαλισμένων μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και την ανάγκη για ομαλή λειτουργία των υποκαταστημάτων και εξυπηρέτηση των πολιτών την περίοδο των εορτών. Συνεχίσει με τα σεισμικές δονήσεις στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Το τελευταίο 24ωρο έχουν σημειωθεί 22 με τις κυριότερες 3,3 ρίχτερ στις 7:35 το πρωί και 3,6 ρίχτερ ακολούθως στις 8:49 επίσης σήμερα το πρωί. Στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, με εισήγηση Νίκου Ιγουμενίδη, η ακρόαση σήμερα των φορέων των σεισμόπληκτων περιοχών για τα θέματα που τους απασχολούν. Κλήθηκαν να τοποθετηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Μηνώα Παιδιάδος Ελπίδα και η Δήμαρχη Μηνώα Παιδιάδος Αρχανών Αστερουσιών. Ομοίως, δεχθές έγιναν και οι προτάσεις του βουλευτή να κληθούν εκπρόσωποι φορέων για τα θέματα της υγείας που συμπεριλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο Σκούπα της κυβέρνησης. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση για τη διαδικασία χορήγησης πρώτης αρρωγής εναντί στεγαστικής συνδρομής σε ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας ή ακινήτου επαγγελματικής χρήσης που επλήγησαν από το σεισμό της 30 Οκτωβρίου του 2020 στη Σάμο ή από το σεισμό της 3 Μαρτίου 2021 στην Θεσσαλία. Η διαδικασία ξεκίνησε την Παρασκευή 17 του Δεκέμβρη, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr για την υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων. Χριστουγεννιάτικο παζάρι διοργανώνει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση των σεισμόπληκτων του Αρκαλοχωρίου αύριο Τρίτη 21 του Δεκέμβρη από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο έφριο του Δημαρχείου Λαοτζία. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν στις 12.30 το μεσημέρι από τον πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καθηγητή Νικολό Κατσαράκη. Προς υλοποίηση φέρεται να οδεύει το αίτημα για την δημιουργία αστυνομικής υποδιεύθυνσης με έδρα του Δήμου Φεστού, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Νικολιδάκη, μετά τις επαφές που είχε στην Αθήνα τόσο με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας όσο και τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο. Στο ΠΕΠ Κρήτης, με απόφαση Περιφερειάρχη, η μελέτη για το έργο βελτίωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Βρύσες Χώρας Φακίων Όρια Περιφερειακής Ενότητας Χανίων δια του Φραγκοκάστελου προϋπολογισμού 1,57 εκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη αποσκοπεί στην αύξηση της οδικής ασφάλειας του δρόμου παρακάμπτοντας οικισμούς και βελτιώνοντας τα γεωμετρικά στοιχεία της χάραξης. Σε διαβούλευση από τις 16 Δεκεμβρίου, η ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τις περιοχές Natura 2020 Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες καθορίζουν ένα θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης και θεσμοθέτησης διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας, θέτοντας σαφείς όρους και κανόνες για τις χρήσεις γης και την οικονομική δραστηριότητα
στις προστατευόμενες περιοχές. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022. Έμεινε στην απόφασή της η κυβέρνηση Μητσοτάκη να επιβάλλει διόδια ακόμη και στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα από τα Ελληνοπαράμματα μέχρι τη Χερσόνησο, ενώ δεν είχε κανένα σχέδιο εναλλακτικής και άνευ διόδιων διαδρομής στο βόρειο οδικό δίκτυο της Κρήτης, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο βουλευτής Χαρής Μαμπουλάκης μετά τη συζήτηση το πρωί σήμερα της επίκαιρης ερώτησής του προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Οι μηνωικές γραμμές συνεχίζουν την προσφορά τους, αναλαμβάνοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ρόλο του αποκλειστικού μεταφορέα του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, διευκολύνοντας τις ακτοπλοϊκές του ανάγκες από και προς την Κρήτη. Εθελοντικές αιμοδοσίες αύριο 3η 21 του μήνα από τον Αιματοκρήτη, στο ΚΕΠΑ Σημείου, 4 το απόγευμα με 7.30 το βράδυ και την Πλατεία Ελευθερίας, 7 το βράδυ με 8. Η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια καθώς και η επισκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων στο επίκεντρο των συναντήσεων σήμερα Δευτέρα στη Σόφια του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του και τον Πρόεδρο της χώρας. Για μια επίσκεψη που εδραιώνει τις σχέσεις φιλίας των δύο χωρών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεών του με τον Κυριακό Μητσοτάκη, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα, ιδιαίτερα στον τομέα των κοινών υποδομών, της ενέργειας και της περιφερειακής σταθερότητας σε όλα τα Βαλκάνια. Οριστικοποιήθηκε ο προγραμματισμός καταβολής του δώρου Χριστουγέννων στους 800.000 δικαιούχους χάμηλους συνταξιούχους από τη Δευτέρα 27 έως την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου. Καταβάλλονται από σήμερα κύριες και επικουρικές συντάξεις σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ. Σήμερα Δευτέρα καταβάλλονται οι συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους θέους φορείς ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ. Η καταβολή του αδειοδρόσιμου Χριστουγέννων 2021 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών με επίστοση του τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου αύριο 3η 21 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Οικοδόμων. Την ετοιμότητα να στηριχθεί η κοινωνία και η οικονομία για όσο χρειαστεί απέναντι στις τρέχουσες κρίσεις, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει εκ νέου στήριξη για όσο χρειαστεί και για όποιο λόγο χρειαστεί και το 2022. Πρόσθεσε επίσης ότι ο τζίρος των επιχειρήσεων είναι στο επίπεδο του 9 μήνου του 2019 με εξαίρεση την ένδυση και την υπόδυση που είχε μία μικρή απόκληση. Σημείωσε επίσης πως έχει συρρυκνωθεί η ενεργία κατά 2,5%, οι καταθέσεις των πολιτών πως είναι αυξημένες κατά 30 δισευρώ, ενώ έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Από τις 10 το πρωί θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα του Ηρακλείου με κοινή υπουργική απόφαση. Το μέτρο θα διαρκέσει όλη την εορταστική περίοδο εξαιτίας της COVID-19. Δεν μας βρίσκει σύμφωνους η απόφαση και επιχειρούμε να αλλάξει, είπε στον 1984 ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μανώλης Κουμεντάκης. Το εορταστικό ωράριο στην αγορά διαμορφώνεται ως εξής αυτή την εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα ανοιχτά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Τρίτη 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Τετάρτη 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Πέμπτη 10 το πρωί με 9 το βράδυ και Παρασκευή παραμονή των Χριστουγέννων 10 το πρωί με 7 το απόγευμα. Ίδιες θα είναι οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων την εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Η επίκληση Ερντογάν για μείωση του πληθωρισμού στη χώρα, στη θέληση του Θεού και όταν αυτό είναι δυνατό, οδήγησε την τουρκική λίρα σε νέα βουτιά κατά 6% σε σχέση με το δολάριο. Από τον Ιανουάριο, η τουρκική λίρα είχε χάσει το 57% της αξίας της έναντι του δολαρίου και για τους Τούρκους η κατάρρευση αυτή μεταφράζεται σε μη διαχείριση εκτείναξης των τιμών, ενώ η χώρα βρίσκεται σε υψηλό βαθμό εξάρτησης από τις αγωγές, κυρίως στον τομέα των πρώτων ύλων και της ενέργειας. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Αγώνας πρόκλησης σήμερα για τον Όφη που αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Σταδίο για τη 15η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 7.30 είναι από τις δυσκολότερες εκτός έδρας αποστολές. Οι ομάδες του Ηρακλείου δεν είχαν την τύχη με το μέρος τους στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League 2. Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο νότιο όμιλο ήταν Παναθηναϊκός Β' Χανιά 0-2, Ρόδος Ηρόδοτος 1-0, Επισκοπή Εγάλεο 1-1,
ΑΕΚ Β Οφιερά Πετράς 2-2, Καλαμάτα Ζάκυνθος 5-0, Καραϊσκάκης Άρτας Διαγόρας 0-0 και Φυσιά Καλυθέα 1-0, Εργοτέλης Αστέρας Βλαχιώτης 0-0. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.